το Πανεπιστήμιο του Μάρτιν Λούθερ, Χάλε Βίτεμπεργκ, από τη Δέσποινα την Αραμπατζή, και από αυτή που με είπε και καλή παραμονή ο Παθρακικός με βγήκε και το κορίτσι. Έχουμε, μας βλέπουν και από εκεί πέρα. Και όπως είπε και ο Αναγνωστάκης, κρίνε για να κριθείς, μου είπε. Επίσης, συνέντευξή μου αύριο στον επενδυτή. Το λέω γιατί λογικά πρέπει να είναι πολύ πρωτότυπη, λέω τα αυτονόητα. Κατά τα άλλα, μια κόρη Ναυάργου δεν έχετε στείλει στη Βουλή να ευπρεπιστεί λίγο λόγο? Δεν ξέρω τι λένε στην προανακριτική. Πάνω στα χαμετυπία δεν μιλάνε έτσι. Το ξέρω γιατί μη χαμέτυπα. Σε λίγο στη Βουλή θα μιλούν όπως τα τρόλς στο Twitter. Θα βρίζονται πλέον στα τηλεπαράθυρα και θα λένε Βουλή το καταντήσαν. Έχουν χάσει την μπάλα στην προανακριτική, έτσι. Σε λίγο έτσι όπως πάνε έχει τη λίστα Λαγκάρτ μπορεί να συζητήσουν αντί να κάνουν τη δουλειά του. Η λίστα Λαγκάρτ είναι η δουλειά σου, είναι. Πάντως, το ότι ο Κασιδιάρης πήγε εκεί πέρα μέσα και έβρισε και δεν κατούρισε, πρέπει να είναι θετικό. Είναι μια εξέλιξη αυτή. Πάντως, μεταξύ μας ηλία, ο χοντρός έχει και κάποια απατηλή, ας πούμε, ελπίδα, έστω ότι μπορεί να δυνατήσει. Ο ηλίθιος, γενικά μιλώντας, δεν. Όχι, δεν αδυνατίζει, δεν. Καθέμως τι θα συζητάμε τη γυναίκα μας, τι να δούμε, Ράμπο ή Βουλή, θα λέει Ράμπο, δεν μπορώ να αντέξω τόση βία. Πάντως ό,τι και να λέμε, μπορεί να ουρούν, μπορεί να βρίζουν, αλλά πατατάκια μέσα στη Βουλή δεν έφαγα. Η φωτό της ημέρας. Προανακριτική θα κάνετε για το πώς φτάσαν τα παιδιά να θεωρούν κάτι τέτοιο. Τώρα, το χαράτσι όταν λέμε προοδευτικό, εννοούμε ότι είναι ανοιχτό μυαλό ή ότι προοδευτικά θα αυξάνεται, ας πούμε. Καταλάβω. Τώρα αρχίζουν και τα ψάχνουν, λέει δεν πλήρωναν χαράτσι όσοι είχαν εκκλησάκι στο κτήμα τους. Οι θρήσκοι δηλαδή. Εκκλησάκι στο κτήμα, ε! Εκκλησάκι στο κτήμα, ε! Κάνε τον παίζω. Εκκλησάκι στο κτήμα, ε! Ο λαός πάντως λέει όπου καμπάνα και πουτάνα. Ο Αλαβάνος βγήκε στο Βαγγελάτο. Ο Αλαβάνος, αν δεν μπορούσε να μας σώσει πριν, γιατί μπορεί να μας σώσει τώρα? Λέω, εκδοχή. Πάντως έτσι όπως τον άκουγα χθες, έτσι σαν ζωηρός κουβέλης μου φάνηκε. Πάντως τα έλεγε ωραία. Δεν κατάλαβα τι είπα, αλλά τα έλεγε ωραία. Νομίζω και με Αλαβάνο έχει σωτήρια. Όλη την αντιπολίτευση, όποιος και αυτή έχει σωτήρια. Μόνο αυτή που κυβερνά πάντα είναι λάθος. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, εντάξει. Επίδομα 100 ευρώ θέλαν οι υπαλλήλοι επειδή ερχόντουσαν σε επαφή με τους πολίτες στα ταμεία. Τι είδους επαφή είναι αυτή, ρε γαμώ? Πήγα το απλόμερο σιδάρα 50 ευρώ. Με αυτούς που εκλέγουμε. Αν δεν βάλουν επίδομα επικίνδυνης ψήφου, εγώ δεν ξαναπατάω κάλπη. Κατά τα άλλα λέει, σήμερα μόνο οι ηλίθιοι κάνουν δικτατορίες με τάγκ όταν υπάρχει τηλεόραση. Και πει ο Ουμπέρτο Έκο. Σήμερα μόνο οι ηλίθιοι μπορούν να κάνουν δικτατορίες με την τηλεόραση όταν υπάρχουν οι τράπεζες. Σίλα Ζεράφη. Απόψε! Τώρα που με βλέπετε μη σου πω, δηλαδή βοτανικός, 9 η ώρα, είδες με 10 που είναι ο DJ, μουσική, με comedy lab, club, θα παρουσιάσω, χαμός, θα γίνει όλη stand-up comedian, Χατσιπαύλου, χαμός. Θα γίνει. Αυτά λοιπόν, αυτό θα γίνει. Διεκδικήστε τη ζωή σας και καλή τύχη στο βοτανικό σήμερα. Τι άλλες μέρες. Αύριο σε μένα. Και μην ξεχνάτε, κάθε Σάββατο, badminton, 9.30 ώρα, μόνο 10 ευρώ είσοδος. Έξοδος τζάμπα. Έτοιμος λέει να ξαναρχίσει προπονήσεις, λέει ο Πιστόριος. Στη σκοποβολή.